Πάμε να κλείσουμε με Ντία. Πάμε να κλείσουμε με Ντία, πανέμορφο νησί, πανέμορφες εικόνες. Ακριβώς. Πάμε να κλείσουμε με Ντία εκεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, Εύη Σπανού. Έχει δίπλα της τον κύριο Βουτσαλά, βέβαια. Βεβαίως, αλλάξαμε τοπίο, κάναμε μία μικρή βόλτα στο νησί. Πίσω μας έχουμε ξανά το εκκλησάκι της Αναλήψεως. Ο κύριος Μανώλης Βουτσαλάς, αλλιώς Μπλομπλός, είναι ο κυβερνήτης του σκάφους με το οποίο ήρθαμε, το οποίο το λένε Σουλτούκα. Κύριε Βουτσαλά, από πού βγαίνει το όνομα? Είναι μια μικρασιάτικη λέξη που την είχα ακούσει από τη γιαγιά μου, λέγοντας την κόρη μου. Σουλτούκα πάει να πει αυτή που θέλει να τα ξέρει όλα και όχι, και όχι κάτι άλλο κακό. Αυτή που γυρίζει δηλαδή στις γειτονιές και τα μαθαίνει όλα. Και το καίκι σας γυρίζει πάρα πολλά χρόνια και έχει πολλές φορές προορισμό την Ντία. Γι' αυτό το έβγαλα Σουλτούκα. Πόσα χρόνια έρχεστε εδώ και πόσο διαφορετικά είναι με τα χρόνια αυτή η γιορτή, η αυριανή? Ήταν καλύτερα τώρα τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, έχει λίγο ατονίσει, αλλά ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος με διάφορα, με μικρά καΐγια, με μεγάλα. Είναι κάτι που την Ντία την αγαπάμε από παιδιά. Εδώ το έχουμε σαν δεύτερο σπίτι μας. Την αγαπάμε, την προσέχουμε πάρα πολύ. Ό,τι μπορούμε κάνουμε να προσεγγίσουν τα πλοία. Έχουμε ένα σύλλογο φίλων της Ντίας, η οποία κάνει τα πάντα, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και εμείς τα μέλη. Όλοι μαζί προσπαθούμε να υπάρχει πάντα το καλύτερο εδώ. Πάντα να είναι σωστά και καθαρά. Φέτος είναι μια διαφορετική γιορτή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, ο κόσμος, όπως βλέπουμε, ήδη έχει ξεκινήσει και έρχεται. Ψαράδες, άνθρωποι που αγαπούν τη θάλασσα. Είναι μια ξεχωριστή γιορτή για το νησί, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε, αλλά κατά μήκος του νησιού. Έχει και 4 διαφορετικούς κόλπους και νομίζω σε κάθε σημείο, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, ο κόσμος γιορτάζει. Ναι, βέβαια. Γιατί είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, χάρη στις προσπάθειες του Λιμενάρχη, ήρθαμε εδώ, μας παρακάλεσε, όσοι κολυμπήσαμε, μαζέψαμε τα σκουπίδια, το καθαρίσαμε και είναι μια χαρά. Έχουμε έναν Λιμενάρχη Κέρβερο, όποιος περιπαίνει πληρώνει. Το προσέχουμε πάρα πολύ το νησί, πάρα πολύ. Και είναι και μοναδική η θέα κάθε φορά που έρχεστε. Νομίζω ότι σε κάθε σας βόλτα εδώ διαφορετικό το συνέστημα που εισπράτετε. Βέβαια, εδώ ηρεμείς. Αν μείνεις 2 ώρες, ηρεμείς και φορτώνεις την μπαταρία σου για την επόμενη μέρα. Είναι πάρα πολύ όμορφα, ήρεμα, καθαρά. Ωραία. Και νομίζω ότι και ο κόσμος που έχει έρθει, αυτό θα μας πει σε λίγο, το πόσο ήρεμα είναι το μοναδικό ηλιοβασίλεμα που θα δούμε σε λίγο. Από την ώρα που μπήκαμε στο σκάφος μέχρι και την ώρα που βγήκαμε από τη Σουλτούκα και είμαστε εδώ, η εμπειρία είναι ξεχωριστή και θα μείνει χαραγμένη στις καρδιές όλων μας. Ναι, βέβαια, βέβαια. Εδώ θα γίνονται όλο παρέας, μια παρέα γίνεται. Ο καθένας ό,τι φέρνει, το ψήνει, το πίνει, το... Καταλάβατε, είναι πολύ ωραία. Γινόμαστε μια παρέα όλοι που ερχόμαστε εδώ. Εδώ από κάτω ψαρεύετε εσείς όταν έρχεστε? Ναι, πάρα πολύ. Και τι συνηθίζετε να πιάνετε? Εγώ πιάνω ροφούς, σαργούς, ψάρια φρέσκα, ωραία. Ωραία. Και όλα τα τρώμε, ούτε τα πουλάμε, ούτε τα... Πιάνουμε ένα, αυτό που αρκεί, που είναι αρκετό και φτάνει. Δεν πιάνουμε, τι να τα κάνουμε. Δεν τα πουλάμε όλοι εμείς που είμαστε εδώ. Μάλιστα, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύη, παραμένεις εσύ στο σημείο. Έχουμε και άλλες ζωντανές συνδέσεις. Θα βάλουμε ακόμα μία νοτελία να κλείσουμε το μέρος.